αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί. Η εκπαιδευτική έχουμε εκλογή αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί. Συνάδελφοι, συνάδελφοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αντί να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με υγιεινή και ασφάλεια για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, εκμεταλλεύεται την πανδημία για να περνάει την αντιλαϊκή της πολιτική. Μέσα σε γενικευμένο lockdown, με κλειστά σχολεία, φέρνει για ψήφιση ένα ακόμα αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ισχυρίζεται ότι με αυτό το νομοσχέδιο θα αναβαθμιστεί η επαγγελματική εκπαίδευση, θα γίνει πιο ελκυστική για τα παιδιά. Τα ίδια ακριβώς λέγανε εδώ και 30 χρόνια όλοι οι υπουργοί παιδείας που φέρναν αντίστοιχα νομοσχέδια. Παρά τα μεγάλα λόγια, καμία κυβέρνηση, ούτε και η σημερινή, δεν προχώρησε σε ουσιαστική, σε πραγματική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεν ικανοποίησε κανένα από τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών, όπως αύξηση της χρηματοδότησης, σύγχρονα και επαρκή εργαστήρια, σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμός, μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα στη μαθητεία, επαγγελματικά δικαιώματα στο πτυχίο χωρίς πιστοποιήσεις. Αντί για αυτά, το νομοσχέδιο που ψηφίζει σήμερα η κυβέρνηση διώχνει τα 15χρονα παιδιά από το σχολείο, τα στρέφει στις εφήμερες δεξιότητες, στην ανήλικη εργασία, ακόμα μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων με πιο στενό δέσιμο τους ανάγκες των επιχειρήσεων. Με τα μέτρα που ψηφίζονται σήμερα, μπαίνουν σε αμφισβήτηση και εργασιακή αβεβαιότητα χιλιάδες εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ παραδίδεται στους ιδιώτες και στα επιχειρηματικά συμφέροντα σημαντικό τμήμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μάλιστα, είναι τόσο ξεδιάντροποι που μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο βάζουν για τάξεις όπως αυτή για τις τοπικές προσλήψεις αναπληρωτών από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, που μετά από τις τρίμηνες συμβάσεις έρχονται να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους για παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών. Το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι συνέχεια της επίθεσης στο περιεχόμενο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αντεργατικής επίθεσης στη ζωή και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Έρχεται να θωρακίσει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων με νέο, φτηνό, ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Δεν είναι τυχαία η κατάθεσή του, η οποία συνδυάζεται με το νομοσχέδιο που ανατρέπει εργασιακά δικαιώματα, φέρνει τη γενίκευση της ανασφάλισης εργασίας, την καθιέρωση δεκάωρης εργασίας, την κατάργηση του οκταώρου, την αύξηση των απλήρωτων υπεροριών. Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή την κοροϊδία. Φωνάζουμε για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με υγιεινή και ασφάλεια, για μέτρα που πρέπει να πάρθουν τώρα που είναι κλειστά. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, όχι τα κέρδη των λίγων. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση σήμερα στη Βουλή, με τις κινητοποίησεις των ΕΛΜΕ και των συλλόγων σε όλη την Ελλάδα, δίνουμε το μήνυμα ότι οι αγώνες μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Ότι κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή, η οποία θα ακούγεται όσο δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά μας. Συνεχίζουμε την αγωνιστική δράση. Συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα πιο μαχητικά και δυναμικά. Παλεύουμε για ουσιαστική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, για δουλειά με δικαιώματα, για πτυχία με αξία. Δυναμώνουμε τον αγώνα για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια για εμάς και τους μαθητές μας. Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, όλοι οι εργαζόμενοι, εμποδίζουμε τα σχέδια της κυβέρνησης, ανοίγουμε τον δρόμο για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Οι φοιτητές με τους συλλόγους μας βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς, με τους σπουδαστές και τους μαθητές, στον αγώνα για την εκπαίδευση και την παιδεία που έχουμε ανάγκη. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ για να δηλώσουμε ακόμα ξεκάθαρα στην κυβέρνηση πως τα νέα σχέδια καταστολής που ετοιμάζει για τα πανεπιστήμια, τα σχέδια για πανεπιστημιακή αστυνομία, κάρτες εισόδου, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης θα μείνουν στα χαρτιά. Τις ξεκαθαρίζουμε πως αντί να δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ για ένταση της καταστολής μέσα στα πανεπιστήμια, να τα δώσει εδώ και τώρα για τις ανάγκες μας. Για καθηγητές, υποδομές, λεφτά, βιβλία. Τις ξεκαθαρίζουμε από σήμερα πως κάθε μέρα θα μας βρίσκει μπροστά της στον αγώνα για ζωή, μόρφωση, δουλειά με δικαιώματα. Το Υπουργείο, χωρίς να εξασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση στην εξαναποστάσεως εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, κάνει πως αγνοεί την κατάσταση που επικρατεί.
αυτή τη στιγμή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εξαποστάσεως, ας την πούμε, εκπαίδευση και οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί για τους μαθητές. Κάνει πως δεν γνωρίζει την ανισοτιμία των μέσων και δυνατοτήτων πρόσβασης, με ευθύνη φυσικά δική του. Πως υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης στην εξαποστάσεως, ανεπαρκής γραμμή διαδικτύου, μαθητές παρακολουθούν μέσω κινητών τηλεφώνων κλπ. Άρα έχουμε διαφορετικές ταχύτητες διδασκαλίας και βέβαια διαφορετικά αποτελέσματα. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να εξασφαλίσει ενιαίο τρόπο παρακολούθησης και αντίστοιχα ελέγχου και αφομοίωσης της ύλης. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η κυβέρνηση μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, ξεπερνάει κάθε φορά τον εαυτό της για το πώς θα τσακίσει συνεχώς τα δικαιώματα των αναπληρωτών. Συνεχίζει ακάθεκτη να εφαρμόζει το κατάπτυστο νομοσχέδιο Γαβρόγλου σε σχέση με την πρόσληψη αναπληρωτών που έχει φέρει τόσες αδικίες στη ζωή μας. Συνεχίζει να μας έχει μπαλάκι και να μας πετάει από εδώ και από εκεί για να καλύψουμε διάφορα κενά τη στιγμή που οι ανάγκες φωνάζουν για μαζικούς και μόνιμους διορισμούς όλων των αναπληρωτών εδώ και τώρα. Δεν μας αφήνει καν τη στιγμή που μας πετάει σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας για να στηρίξουμε και να λειτουργήσει το δημόσιο σχολείο, δεν μας αφήνει καν να πάμε να δούμε τους δικούς μας τώρα τις γιορτές. Δεν προβλέπει τίποτα τέτοιο. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε το Σεπτέμβριο να θεσμοθετήσει τις τρίμηνες συμβάσεις, τις κατάπτυστες τρίμηνες συμβάσεις της ντροπής για να ανοίξει παραπέρα δρόμο την ελαστική εργασία μέσα στην εκπαίδευση, όπως κάναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά δεν της έφτανε αυτό. Δεν της έφτανε αυτό. Βρήκαν κι άλλο τρόπο για να φέρουν παραπέρα ελαστική εργασία στην εκπαίδευση. Τώρα, μέσα στο νομοσχέδιο αυτό για την επαγγελματική εκπαίδευση, βάζουν νομοθέτημα που φέρνει τοπικές προσλήψεις αναπληρωτών από τις ίδιες διευθύνσεις της εκπαίδευσης. Καταργεί τη σειρά των ίδιων των πινάκων, των άδικων πινάκων που οι ίδιοι έχουν φτιάξει, ανοίγει το δρόμο για ρουσφέτια, ανοίγει το δρόμο έτσι ώστε ο δάσκαλος του κάθε παιδιού να αλλάζει και κάθε μέρα και κάθε ώρα ανάλογα με τις εκάστοτε επιθυμίες της εκάστοτε διεύθυνσης εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο είναι μακριά από τις ανάγκες μας και την πραγματικότητα. Οι αναπληρωτές όπως και οι μόνιμοι συνάδελφοι είμαστε συνεχώς δίπλα στους μαθητές μας με όλα τα μέσα όπως κάναμε πάντα. Και έχουμε μία υπόσχεση να δώσουμε στην κυβέρνηση. Ότι θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά της, μέσα στις συλλογικές διαδικασίες των σωματείων, μέσα από τις επιτροπές αγώνα των αναπληρωτών σε όλη την Ελλάδα, για να καταλάβει ότι εμείς δεν κάνουμε πίσω και ότι θα αγωνιζόμαστε μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας στη ζωή και στη δουλειά.